το οποίο συνέβη τις προηγούμενες μέρες ήταν μια ευνηδιαστική πραγματικά κίνηση από πλευράς της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Κεραμέως, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία, επαφή ή οποιοδήποτε τύπου συνεννόηση με τις πολυτεχνικές σχολές ή με τους επιστημονικούς φορείς, με το τεχνικό επιμελητήριο, με το ΓΕΟΤΕΕ, με τους δικηγορικούς συλλόγους, με κανέναν. Ήρθε λοιπόν το απόγευμα στη Βουλή η τροπολογία αυτή και ήταν μάλιστα και πρόθεσμη, δηλαδή κάτι το οποίο δείχνει ότι ήταν μια κίνηση της τελευταίας στιγμής. Ήρθε λοιπόν αυτή με την οποία επιδιώκεται ουσιαστικά να παρακαμφθεί η υπάρχουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά τους μηχανικούς είναι το τεχνικό επιμελητήριο ο φορέας ο οποίος τα αναθέτει, και επιχειρεί να δώσει σε αποφύτους κολεγίων το δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες στατικές και γενικά να ασκούν την δραστηριότητα του μηχανικού χωρίς προηγούμενα να έχουν περάσει από τη διαδικασία των εξετάσεων που διοργανώνει το τεχνικό επιμελητήριο σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να δώσει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Είναι μια κίνηση η οποία στοχεύει απευθείας κατά της δημόσιας παιδείας στην Ελλάδα. Αισθανόμαστε πάρα πολύ θυγμένοι, γι' αυτό και η αντίδραση κεντρικά και του Προέδρου, του Γιώργου Στασινού, αλλά και της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που συνεδρίασε το προηγούμενο Σάββατο ήταν πολύ αυστηρή, και έχει εκδοθεί και ένα σχετικό ψήφισμα το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ομόφωνο, κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια στο σώμα της κεντρικής αντιπροσωπείας του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο απαριθμεί 220 μέλη, 220 μηχανικούς από όλη την Ελλάδα και από όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι πολύ σπάνια να έχουμε τέτοια ομόφωνη απόφαση. Πληροφορούμε, επειδή οι επαφές συνεχίζονται, ότι και σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός, έχει προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την κυρία Κεραμέως. Είχε κάποια συνάντηση αργά το μεσημέρι. Δεν έχω ακόμα μάθει ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν έχει τελειώσει. Ωστόσο, αυτό το οποίο με ενέργειες πρόκειται να διεκδικήσουμε στη συνέχεια είναι η απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αποδεχτούμε μια τέτοιου είδους μεθόδευση. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, κύριε Παυλίδη? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η προσπάθεια να... Σας το ερωτώ αυτό γιατί ναι. Έχουμε πανδημία, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και ξαφνικά περνάνε μια τροπολογία όπου οι απόφοιτοι κολεγίων θα μπορούν να βαφτίζονται μηχανικοί. Είναι λίγο προκλητικό θα έλεγα τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι όντως έτσι όπως το λέτε. Απλά κοιτάξτε, η προσπάθεια αυτή να μπουν από το παράθυρο, έτσι αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η απόφοιτη κολεγίου στην αγορά εργασίας είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται καιρό τώρα, έτσι, με διάφορους τρόπους και με την προηγούμενη κυβέρνηση και τον Υπουργό κύριο Γιαβρόγλου είχε γίνει μια σχετική προσπάθεια. Είναι μια σταθερά πολιτική την οποία προσπαθούν τα κολέγια και τα υπόλοιπα ιδρύματα εκπαιδευτικά, οι υποδομές αν θέλετε εκπαιδευτικές, οι οποίες βγάζουν απόφοιτους με 3 χρόνια σπουδών, προσπαθούν να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα που αποκτά ο μηχανικός ο οποίος ολοκληρώνει τα 5 έτη κύκλου σπουδών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει προοπτική στη χώρα μας και γι' αυτό η αντίδραση είναι σε αυτό το αυστηρό ύφος και είναι καθολική. Σίγουρα, δεδομένου και τα πολύ ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί και όλη η κοινωνία, αλλά για τους μηχανικούς μια που μιλάμε μαζί, μέσα σε όλο αυτό το πρόβλημα με το άλλο το πρόγραμμα, το εξοικονομώ, που βλέπετε και τι προβλήματα δημιουργούνται, μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα, το να έρχεται και μια τέτοια τροπολογία για να υποβαθμίσει τους μηχανικούς και το επάγγελμα του μηχανικού ακόμα περισσότερο, πραγματικά
είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε καμία περίπτωση.